Τώρα, κυρίε και κύριοι, ο πληθωρισμό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Χτυπάει ολόκληρο τον πλανήτη και η αβεβαιότητα είναι στα ύψη. Χθε το βράδυ, φωτιά στη Wall Street, οι τράπεζε ετοιμάζονται να ανεβάσουν τα επιτόκια και η ανάπτυξη, όπω θα μα πει ο Κωνσταντίνο Δαυλό, κατεβάζει ταχύτητα. Πάμε να δούμε λοιπόν ακριβώς όλο, όλο, αυτό το πλέγμα, παρόλο που αν θέλει ξεκίνησε λιγάκι τα χρηματιστήρια να είναι κόκκινα χθε στη Νέα Υόρκη. Αυτό βέβαια είναι ημερήσιο που βλέπουμε. Βλέπουμε ας πούμε το Λονδίνο να έχει μια αντίδραση θετική. Παρά τα ο S&P 500 που είναι ένας δείκτης σταθερός στην Αμερική έχει χάσει όλο τον Απρίλιο 9%. Εδώ βλέπουμε τον, τον Dow Jones. Βλέπουμε όμως ότι γενικώ υπάρχει πολύ μεγάλη αναταραχή, υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός. Γιατί, διότι έχουμε ακριβώς αυτέ τι πληθωριστικέ πιέσει, οι οποίε συνεχίζουν και φαίνεται ότι δεν λήγουν ακόμη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο είχαμε 7,5% πληθωρισμό. Στην Αμερική το Μάρτιο, δεν έχουν βγει ακόμα τα τελευταία στοιχεία, είχαμε 8,5% πληθωρισμό. Αυτό λοιπόν αναγκάζει τι κεντρικέ τράπεζε να ανεβάζουν τα επιτόκια του. Περισσότερα επιτόκια σημαίνει ότι είναι ακριβότερο το χρήμα που έχουν οι κυβερνήσει. Αυτό συγκρατεί, κάνει ακριβότερο το χρήμα, συγκρατεί την ανάπτυξη και εδώ έρχεται αυτό το. Που περιμένουμε όλοι αυτό που λέγαμε πριν, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, τα οποία παραμένουν σε πάρα πολύ υψηλέ ναι. τιμέ. Και όσο και βλέπουμε, διαρκεί ο πόλεμο στην Ουκρανία, αποκλείεται να πέφτουν. Ακριβώ. Το φυσικό αέριο, ναι, έχει πέσει κάτω από τα 100 ευρώ, αλλά α θυμηθούμε ότι κάποτε ήταν 10, 12, 20. Το πετρέλαιο είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, είναι mm -hmm. σχεδόν 104. Αυτό είναι το βασικότερο κόστο. Αυτά κάνει τι κυβερνήσει να ανησυχούν πάρα πολύ μαζί με αυτέ και του καταναλωτέ. ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε